Καλησπέρα λοιπόν και από τη δική μας πλευρά. Είμαστε το επόμενο πάνελ όπως καταλάβατε και όπως ανακοινώθηκε και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που έχω τόσο εκλεκτούς συνομιλητές αλλά και λίγο πιεσμένος χρονικά που θα πρέπει να φύγω γιατί έχω και επόμενο πάνελ κάπου αλλού. Και έτσι μάλλον δεν θα το ολοκληρώσω εγώ, θα το ολοκληρώσει ελπίζω ο κύριος Τσέκερης. Έτσι, αν με δείτε, δηλαδή, να σηκώνομαι, δεν έχει πιάσει φωτιά το κτίριο, δεν είναι, απλώς είναι η ώρα μου που λένε, έτσι, να φύγω. Δυστυχώς έχουμε αργήσει λιγάκι και θα πρέπει να φύγω. Λοιπόν, εδώ τέθηκαν πολλά ερωτήματα, τα οποία είναι ο καλύτερος, αν θέλετε, πρόλογος για αυτό που πρόκειται να συζητήσουμε εμείς. Έτσι, εδώ πέρα είπαμε τι κοινωνία ετοιμάζουμε για τα παιδιά μας. Θυμόσαστε ένα παλιό τραγούδι που έλεγε «Σε τι κόσμο, μπαμπά, με έχεις φέρει να ζήσω». Έτσι. Η συνέχεια ήταν δύσκολη, διότι έλεγε «Δεν τον θέλω, μαμά, επιστρέφεται πίσω». Έτσι. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά εμείς ετοιμάζουμε την επόμενη μέρα την κοινωνία στην οποία θα ζήσουν τα παιδιά μας. Και φαντάζομαι περισσότεροι έχετε, αν όχι όλοι, έχω κι εγώ, είναι δύσκολη καιρή για τα παιδιά. Εδώ ο τίτλος μας είναι «Οι νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση και πρόσβαση». Έχουμε δηλαδή τρεις όρους τις νέες τεχνολογίες, ένα πακέτο, εκπαίδευση και πρόσβαση, το δεύτερο και το τρίτο. Πολύ σωστά ακούστηκε και υπόθηκε πριν για την ψηφιακή νοημοσύνη, το στηρίζω και εγώ ολόψυχα, πραγματικά χρειάζεται και πρέπει να δούμε ποια είναι η αγωγή που θα δώσουμε στον ψηφιακό πολίτη του σήμερα, πιο αύριο. Τα παιδιά μας ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς, ευτυχώς ή δυστυχώς. Αυτοί είναι οι πραγματικοί natives, εμείς είμαστε οι emigrants. Εξειδίκευση υπάρχει, έξυπνη χρήση, χρήσιμη χρήση, όσο και αν ακούγεται νεολογισμός, εφαρμογή, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συζητήσουμε. Ποιες είναι οι αναγκαιότητες, ποια είναι η πρόσβαση που εγώ δεν θα την περιόριζα μόνο στα παιδιά, την πρόσβαση βέβαια, έτσι, το access, θα την πήγαινα παραπέρα, διότι αρχίζουμε και μιλάμε πλέον για τη διαβίου εκπαίδευση. Άρα, εδώ πέρα είναι τα πάντα αλλάζουν ταχύτατα. Δεν μπορεί να μείνεις εσύ, ό,τι επάγγελμα, ό,τι γνώση και να έχεις, με αυτά που είχες μάθει 20, 10, 30, 40 χρόνια πριν, ή προσαρμόζεσαι ή σε τρώει η μαρμάγκα που λένε δυστυχώς. Δεν θέλω να φιλιαρίσω άλλο, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Δίνω λοιπόν κατευθείαν το λόγο στον Βασίλη Οικονόμου από τα εκπαιδευτήρια Δούκα, ένας μαθητής και ένα device. Ναι. Έλα να το πούμε αυτό.